Να σου πω και ένα άλλο τραγελαφικό. Έρχεται, λέει, η εναέρια ταξιαρχία από τη Βόρεια Ελλάδα. 72η. Δεν ήρθε εναέρια, ήρθε με πούλμαν. Για να βοηθήσει. Εγώ από ό,τι ξέρω, εναέρια όπως δηλώθηκε, έρχεται με αεροπλάνα. Ποια αεροπλάνα, με πούλμαν ήρθαν. Να σου πω και το άλλο για να καταλάβουν οι τηλεθεατές ποιο κάτω μιλάμε. Έστειλαν βιτιοφόρα οι νομαρχίες και οι δήμοι της Βορείου Ελλάδος και τους ανάγκασαν να πληρώσουν διόδια. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρότατα. Έγιναν και αυτά. Όταν το πήρα χαμπάρι, λέει τι γίνεται. Τα κωμικοτραγικά. Αυτά είναι το μετέπειτα στάδιο. Πρόληψη δεν υπάρχει. Ναι. Συντονισμός δεν υπάρχει, έρχεται και τον μπάχαλο μετά. Αυτά στα λόγια να καταλάβει σε ποια χώρα ζούμε. Είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν τώρα, συγγνώμη κύριε Βελόπουλε. Οι άνθρωποι ήρθαν εθελοντικά να βοηθήσουν την Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Με δικά του χρήματα, με δικά του έξοδα. Και πληρώσαν και διόδια. Ναι, του υποχρεώνουν να πληρώσουν διόδια. Μέσα. Αυτά. Πού να τα πει αυτά και να σε πιστέψουν τώρα. Δεν σηκώστε. Αυτά είναι γελία. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Δεν θα πω εγώ τι μα έλειπε, τι μα έλειπε. Το επαναλαμβάνω. Είναι πολύ εύκολη η λύση. Το να μιλάω εγώ σήμερα και να λέω ότι φταίει η έλλειψη δασοπροστασίας μόνο. Είναι πολύ εύκολη λύση να λέω ότι δεν υπήρχε σχεδιασμός συντονισμός, αλλά είναι πολύ δύσκολο να πω ότι υπήρχε σχεδιασμός εμπριστικός. Και η αλήθεια είναι αυτή, Κώστα μου, ότι για μένα και το σχέδιο Ιμπραήμ που εφαρμόστηκε στην Πελοπόννησο σήμερα εφαρμόζεται. Όταν εγώ τα έλεγα αποσταθεροποίηση Ελλάδος, όταν μιλούσα για συγκεκριμένα κέντρα τα οποία θέλουν να χτυπήσουν την Ελλάδα, να την ξεφτελήσουν. Γιατί αυτό παθαίνουμε, Κώστα μου. Δεν είναι τυχαίο ότι το πολιτικό μας σύστημα χτυπιέται από όλες τις πλευρές. Δεν είναι τυχαίο ότι το πολιτικό μας σύστημα χρεοκόπησε. Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο παράγων, ο περίεργος, και δεν συνωμοσιολογώ. Οι εμπριστές, λέει, οικοπεδοφάγοι, που εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι οικοπεδοφάγοι, Κώστα μου. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο οικοπεδοφάγος θέλει να πουλήσει κρανίου τόπο. Πρώτο επιχείρημα. Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Δεν πιστεύω ότι μπορεί ο οικοπεδοφάγος να θέλει να αφανίσει από προσώπου γης ό,τι φυσικό υπάρχει, την ώρα που η πλημμύρα των Αθηνών θα πάρει και αυτόν μπάλα. Την ώρα που τα νερά που θα πλημμυρίσει η Αθήνα, που θα ασφιχτικά από οξυγόνο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα την πληρώσει κι αυτός. Άρα λοιπόν, Κώστα μου, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως θέλουν κάποιοι να τα παρουσιάσουν. Προσπαθώ με έναν εύσχυμο τρόπο, απλό τρόπο, να καταδείξω στον τηλεθεατή που βλέπει την εκπομπή ότι κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Μέστε. Σχεδιασμένο είναι. Μέστε. Για μια αποσταθεροποίηση της χώρας. Σχεδιασμένο. Και λέει και παύλα. Καταγράφεται η άποψη σας, κύριε Βελόπουλε. Έχει επιχειρήματα και τίθεται στην κρίση των θεατών οι οποίοι μας παρακολουθούν. Σχεδιασμένο ήταν, Κώστα μου. Πάντως θα σας αποκαλύψω κάτι. Κάποιος κύριος, ο οποίος παρακολουθεί τις εκπομπές μας, πιστεύω ότι μας βλέπει και σήμερα, δήλωσε στην τηλεόραση αυτές τις ημέρες για το σχέδιο Ιμπραήμ. Το δήλωσε 3 κανάλια. Κανένα δεν το έπαιξε. Μα... τη δήλωσε αυτή εδώ, από την εκπομπή που κάνουμε εμείς, την έκαναν. Και πολύ αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και πολύ επώνυμος. Και είπε, είναι το σχέδιο Ιμπραήμ, το οποίο καίει την Αττική. Μα δεν το έπαιξε κανένα κανάλι. Σας το λέω υπεύθυνα αυτό. Δεν πρόκειται να παίξουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν τους ενδιαφέρουν γιατί δεν θέλουν να σε ενδιαφέρουν. Την μπάλα στην εξέδρα. Επιχείρησε το πρωί στον Αντένα, επιχείρησε το μέγε χθες να μιλήσω με ήπιο τρόπο, νυφάλιο τρόπο, μήπως και καταλάβουν. Φοβούμαι ότι ξέρουν όμως. Πολλοί ξέρουν. Λίγοι μιλούν. Αυτή είναι η διαφορά της εκπομπής. Γιατί η εντολή του Προέδρου είναι να τα λέμε όλα. Όλα. Βγαίνει το κεφάλι με σενάρια. Κανείς δεν τόλμησε να πει ότι ρε παιδιά, μισό λεπτό, κάει και η Πελοπόννησος. Και γιατί η Αθήνα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει κάτι καλά. Δεν είναι θέμα ικανότητος μόνο. Διότι α το πω διαφορετικά, Κώστα, ακούω τα παραμύθια τους. Όταν έρχεται ένα δάσος, Κώστα, ειδικά πευκόφυτο, ρώτα ένα δασολόγο. Δεν σε σώζει ούτε ο Θεός. Πρέπει να καεί το δάσος για να σταματήσει η φωτιά. Ποιο κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιβαρυντικό υγρό, που είναι η δυνάμεις η επίγεια. Θα σου κάνει επίγει με το ξύλο πάρει με στη φωτιά ο άλλος. Δεν είναι. Όσα πρέπει να έχει χιλιάδες περιοριστικά οχήματα για να ανασχέσει ένα μέτωπο. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να πάμε στην πρόληψη. Πρόληψη. Και όχι στη θεραπεία. Έτσι. Πρόληψη. Αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Μάλιστα. Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός. Εμείς απλά. Περί άλλα το τυρβάζουν. Μπράβο. Και το λέω γιατί να πω ότι μπορώ και τα λέω στην εκπομπή. Απλά να πω ότι η εκπομπή αλλάζει και ώρα από Δευτέρα 4.30 με 5.30. Από Δευτέρα η εκπομπή θα υπάρχει 4.30 με 5.30. Από την ερχόμενη Δευτέρα.
4,5 με 5,5 καθημερινά θα είμαστε εδώ. Κύριε Βελόπουλε, βλέπουμε ότι. Για να θυμηθούμε μάλιστα και τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος έλεγε έξω δεν πάμε καλά, μέσα πάμε καλά. Τώρα ούτε μέσα πάμε καλά, αλλά εσείς επιμένετε ότι και έξω περιοριστικοποιείται η Ελλάδα. Έτσι το λέτε τακτικά αυτό. Βεβαίωτατα. Λόγω το θέμα του, για τους αγωγούς. Αγωγούς, ναι. Παρότι είχε γίνει μια κίνηση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον νεότερο, και με τον Πούτιν, με τους αγωγούς Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Εσείς όμως επιμένετε ότι περιοριστικοποιήθηκε πλέον η Ελλάδα. Βεβαίωτα. Αυτό ήθελα να μας το εξηγήσετε. Ακούστε κύριε Σπρού, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι έχει γίνει. Γιατί καλλιεργήθηκε η ψευδέστηση των Έλληνα, θα μας σώσουν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ισραηλοί, οι Αμερικανοί. Κανείς δεν σε σώσει, Κώστα μου. Είναι θέμα συμφερόντων. Η Ρωσία λοιπόν συμφώνησε να τροφοδοτεί με πετρέλαιο τον αγωγό Samsung, τα Τσεϊχάν, τον οποίο θα κατασκευάσει η Τουρκία για να παρακάμψει τα στενά και είναι ανταγωνιστικός του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, τον οποίο συμφώνησε να κατασκευάσει η Ελλάδα. Μάλιστα. Ο αγωγός αυτός θα γίνει σε 2 χρόνια. Ο δικός μας συζητιέται 15. Μάλιστα. Παρακάμπτει ο αγωγός μας. Δεύτερον, οι δύο χώρες, Ρωσία και Τουρκία, συμφώνησαν να αρχίσουν μελέτες, άκουσε εδώ, για την κατασκευή του αγωγού γαλάζιο ρεύμα Blue Stream 2, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία και από εκεί στο Ισραήλ μέσω Κύπρου, υποθαλασσίως. Θα πάει στα κατεχόμενα ο αγωγός και από εκεί θα πάει στο Ισραήλ. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Ναι. Άρα οι Ρώσοι, γι' αυτό ο Πούτιν είπε για βόρειο τμήμα της Κύπρου και για δύο χώρες. Κώστα μου, άκου τι λέω. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο Πούτιν. Γιατί ο αγωγός θα πάει στα κατεχόμενα και από εκεί θα πάει στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν, όχι απλά περιθωριοποιούμαστε, όχι απλά μπαίνουμε στο περιθώριο, διότι θα είναι καταλυτικό να τις επιδράσεις αν ο αγωγός αυτός υλοποιηθεί Ισραήλ, κατεχόμενα Τουρκία-Ρωσία. Αυτό σημαίνει η Ρωσία θα θέλει ειρήνη οπωσδήποτε στα κατεχόμενα και όχι αλλαγή status quo. Το κατάλαβες. Άρα λοιπόν, αν κοιμόμαστε όρθιοι εμείς, καλά κάνουν οι Ρώσοι, καλά κάνουν οι Ισραηλοί, καλά κάνουν όλοι. Εμείς δεν κάνουμε το παραμικρό. Να σου πω ότι ο Blue Stream 2, αυτός ο αγωγός που σου λέω, θα ξεκινήσει από το ρωσικό ενεργειακό κέντρο των Νοβοροσίσκ της Μόσχας στη Μαύρη Θάλασσα και θα φτάνει με υποθαλάσσιο αγωγός της Samsung της Τουρκίας παράλληλα με τον ίδιο υφιστάμενο αγωγό φυσικό αερίου Blue Stream 1. Θα ακολουθήσει χερσαίος αγωγός από τη Samsung στο ενεργειακό κέντρο του Τσεϊχάν στη Μεσόγειο. Από το Τσεϊχάν θα κατασκευαστεί υποθαλάσσιο αγωγός. Άκουσα να δεις τι συμβαίνει τώρα. Όταν η Ρωσία και το Ισραήλ κάνουν υποθαλάσσιο αγωγό και πάει στα κατεχόμενα. Και υπογράφουν με την Τουρκία και μετά και την κατεχόμενη κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό, ρε Σικώστα? Αναγνώριση στους κράτους. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ας ξυπνήσουν. Περιθωριοποιούμαστε, Κώστα μου. Το φωνάζω, το λέω. Αλλά όταν το Ισραήλ τώρα συζητά με τη Ρωσία από το 2005 την αγορά 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως που θα φτάνει στο Ισραήλ με αγωγό από Τουρκία και από τη Συρία, γιατί θέλει τη Συρία το Ισραήλ, σημαίνει ενεργειακή εξάρτηση του Ισραήλ και από την Τουρκία. Αν δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται, τι παίχνει, παίζεται τώρα. Το έχουμε καταλάβει. Η Ελλάδα τελικά τι ρόλο παίζει, κύριε Βελόπουλε? Λέγαμε πάντοτε ότι είμαστε επάνω σε στρατηγικό κόμβο. Έτσι δεν λέγαμε? Λέγαμε, Κώστα μου, κοιμόμαστε, Κώστα μου. Γίνονται οι κοσμογονικές εξελίξεις. Το φωνάζω, το λέω. Αλλά δεν με ακούει κανείς. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Να σου πω το εξής. Για να καταλάβουν οι συνέλληνες και θέλω να το καταλάβουν. Αυτό που ουσιαστικά δεν αντιληφθήκαμε, ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε κάτι πολύ απλό. Ότι εγώ υπογράφω με την Τουρκία, το Ισραήλ και με την κυβέρνηση τα κατεχόμενα. Μάλιστα. Είπε λοιπόν, άκουγα η ανακοίνωση του Πούτιν. Μέσω του τουρκικού εδάφους θα γίνει τροφοδοσία τρίτων χωρών με αέριο. Ήδη έχουν ονομαστεί οι χώρες αυτές. Είναι η Κύπρος, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία. Ποια Κύπρος, εσύ Κώστα? Τα κατεχόμενα. Το κατεχόμενο, ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε όχι την αμηχανία που έχουμε απλά, αλλά πρέπει να ξυπνήσουμε, Κώστα μου. Δεν ξυπνάμε δυστυχώς. Θα σου πω κάτι, ρε Κώστα, για να καταλάβεις σε ποια χώρα ζούμε. Η σαϊντολογία παγκοσμίως είναι υποδιωγμών. Έτσι. Θεωρείται σέκτα. Ξέρεις ότι ένα παρακλάδι διαφημίζεται δωρεάν από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς? Και πού λέτε, εδώ στην Ελλάδα? Θα κάνω έτσι από το πρωί. Εδώ στην Ελλάδα. Είναι η νεολαία υπέρ των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα παρακλάδι της Αϊντόλεση. Η νεολαία, yeah. Νεολαία υπέρ των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Προβάλλουν διαφήμιση ενός παρακλαδίου της Αϊντολογίας. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αυτό συμβαίνει εδώ, αυτό στην Ελλάδα συμβαίνει. Στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε.
Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Διότι ενώ η Σαϊντολογία ως ΚΕΦΕ το 1997 διαλύθηκε και πήγαν κορυφαίοι υπουργοί του Πασόκ, μάρτυρες, υπερασπίσεις και δικηγόροι τους, γιατί θεωρήθηκε παράνομη ομάδα, όπως η Γερμανία διώκεται και σε άλλες χώρες διώκεται, στην Ελλάδα κάνουν δωρεάν διαφήμιση. Εγώ δεν είναι και δωρεάν η διαφήμιση αυτή. Είναι, άκου τι λέει, οι διαφημίσεις αυτές θεωρούνται κοινωνικές. Α, μάλιστα. Λοιπόν, το τονίζω, αυτή δεν είναι χώρα, Ρίση Κώστα. Αυτή δεν είναι χώρα. Δεν θέλω να πω τι είναι, γιατί άμα το πω τι είναι, να σου πω μια πληροφορία. Το καταλαβαίνει ο κόσμος. Η κρατική υπηρεσία πληροφοριών, η ΕΕΠ, παρακολουθεί Ελβετούς υπηκόους στη Θεσπρωτεία, οι οποίοι πηγαίνουν και απειλούν να πάρουν περιουσίες από τις τσάμιδες. Είπε ποια έννοια τους πάρουν τις περιουσίες. Μα είναι τσάμιδες. Α, λένε Ελβετοί τσάμιδες, υπήκοοι, πολίτες. Κατάλαβα, κατάλαβα. Είναι τσάμιδες οι οποίοι διεκδικούν με ελβετικά διαβατήρια περιουσίες στη Θεσπρωτεία, Κώστα. Τώρα που μιλάμε. Και η ΕΕΠ παρακολουθεί, λέει, στενά την υπόθεση. Καταλαβαίνεις τώρα ποια χώρα μιλάμε. Ξέφραγο αμπέλι.